Αυτό είναι η Bridget Jones. Εντάξει, τη λέγαμε, είχαμε μείνει στην προηγούμενη ταινία. Κάτι υπάρχει εκεί. Στην Bridget Jones. Κάτι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, του άρεσε αυτή η ταινία. Ναι, μ' αρέσανε. Την προτείνει, λέει. Και, και ο Το Σάνταν και το Ten Cloverfield Lane. Πόσο διαφορετικές ταινίες και πόσο διαφορετική είναι η τρίτη που έχει όρεξη. Ναι, αρχή τη εβδομάδα, μπράβο σου. Στην αγκαλιά του φιδιού, λέγεται, το θυμάσαι που στο έλεγα από την Αμερική. Όχι, τι είναι αυτό τώρα, πού το βρήκες πάλι. Φέτος σου είπα ότι στην πεντάδα των ξενόγλωσσων ταινιών στα Όσκαρ έγιναν πολλές εκπλήξεις, γιατί έμειναν απ' έξω πάρα πολύ γνωστές χώρες και μπήκαν για πρώτη φορά άλλες. Όπως η Ιορδανία, για μια ταινία που θα δούμε στη συνέχεια, θα παιχτεί και αυτή στην Ελλάδα, και η Κολομβία. Εδώ είναι η Κολομβία. Εδώ είναι η Κολομβία. Ωραία. Δεν έχει αυγό, έχει αγκαλιά. Δεν είπε το αυγό του φιδιού. Στην αγκαλιά. Είπα στην αγκαλιά. Νομίζω είπα στην αγκαλιά του φιδιού. Δεν θυμάμαι. Αγκαλιά του φιδιού. Υπάρχει και αυγό του φιδιού. Είναι παλιό πράγμα αυτό. Πώς σου ήρθε. Δεν ξέρω. Εσύ με εμπνέει. Τι γίνεται σε αυτήν την ταινία. Είναι πολιτικό. Όχι. Πολιτικό δεν είναι. Αλλά φυσικά και έχει πολιτική σημασία. Γιατί είναι δύο ιστορίες μαζί. Είναι δύο εξερευνητές στον Αμαζόνιο. Ένα το 1909 και είναι Αμερικανός εθνογράφος, ναι. Και ένα το 1940, ναι. Συγγνώμη, Γερμανός εθνογράφος ο πρώτος και ο δεύτερος Αμερικανός βιολόγος. Αχα. Και ο ένας και ο άλλος ψάχνουν να βρουν ένα μαγικό ιαματικό βότανο, σχεδόν μυθικό. Οδηγός και στους δύο, με διαφορά 30 χρόνων, είναι ένας Κολομβιανός ντόπιος γηγενής σαμάνος με το όνομα Καραμακάτε. Ωραίο. Τάκης το μικρό. Ενώ είναι ένας αγωνιστής τελευταίος επιζών της φυλής του, που έχει εξαρθρωθεί από τους βαρόνους του καουτσούκ, τους αποικιοκράτες στην Κολομβία στις αρχές του 20ου αιώνα, στην αρχή, στο 1940 τον βρίσκουμε πια έναν άδειο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο κενό και λυπημένο που φοβάται ότι έχει γίνει πλέον τσουλατσάκι. Τι έχει γίνει. Έτσι ονομάζεται στη φυλή. Παιδιά, του να τα προσέχουμε λίγο τα ονόματα. Έχει γίνει όμως τσουλατσάκι. Έτσι πιστεύει αυτός, γιατί τίποτα δεν του θυμίζει αυτά που ήξερε. Το νήμα έχει κοπεί, η γραμμή έχει σβήσει, οι βράχοι και τα σημάδια τους του είναι άγνωστα και τα μονοπάτια του, τα πατήματά του τα έχει χάσει. Άρα λοιπόν ζητάει από τον Αμερικανό να τον οδηγήσει αυτό στην εξέβρεση. Όλο αυτό το ταξίδι είναι για πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε από τη ματιά ενός ανθρώπου του Αμαζονίου, γιατί έχουμε ξαναδεί ιστορίες στη ζούγκλα. Έχουμε δει εν μέρητο την αποκάλυψη τώρα που εκτυλίσσεται σε μια αποδομημένη πρώην Παρθένα περιοχή. Έχουμε δει το Φιτσκαράλντο, του Χέρτζοκα. Έχουμε δει, αλλά αυτή τη φορά σε στυλπνό, υπέροχο, ασπρόμαυρο, βλέπουμε μια ταινία που απ' τη μια διατηρεί το ρεαλισμό της και στους διαλόγους και απ' την άλλη φυσικά και μιλάει για έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι ένα πνεύμα. Ψάχνει να βρει το πνεύμα που έχει χάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και είναι μία από αυτές τις ταινίες που λέμε εμπειρία, όπως και ο γιος του Σαούλ. Μάλιστα. Έχει ένα κεντρικό πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι μόνο ένας δράστης, αλλά συμβολίζει και όλη την κατάσταση. Που το θέμα δείχνει πολύ ενδιαφέρον. Μα είναι πολύ ενδιαφέρον. Για τα γούστα και μου. Πόσο διαφορετικά αν είναι. Αν με τραβήξει η και η εικόνα, είναι. Η εικόνα είναι υπέροχη. Φαβορή, και είναι από αυτά που λες ασπρόμαυρο, φυσικά τι άλλο. Τι είπες τώρα. Είναι ασπρόμαυρο, λες και φυσικά τι άλλο. Βουβό δεν είναι. Εσύ πήγε στον Αμαζόνιο, δεν βουβό δεν είναι, αλλά ασπρόμαυρο είναι. Και ασπρόμαυρο, είπα στην τελική. Γιατί να μην δω τα χρώματα. Δεν μιλάνε και πολύ, Ελένη. Είναι πιο κρουστό αυτό. Κρουστό. Πιο πυκνό. Είναι για το δράμα να έχει γίνει τσουλατσάκι. Ξέρεις τι, μερικά πράγματα δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το Οργισμένο Είδωλο γιατί δεν ήταν έχρωμο του Σκορσέζε με τον Ντενίρο. Για να μην σε αποσπά το χρώμα. Και ο νεκρός. Γιατί αλλού πήγαινε το μάτι. Εδώ πας στην όλη ιστορία. Μα θες να δεις τις φιλόσοφες. Μα θα ήθελα να δω και τα χρώματα. Μα δεν είναι ντοκιμαντέρ καθόλου. Οπότε δεν τα έχω δει από κοντά. Έχει 10 έγχρωμες μικρές σκηνές στο φινάλε που είναι παραστησιογόνο. Κατάλαβες. Μόνο και μόνο για αυτούς τους λόγους την έχω δει. Είναι λυρική. Ζήρο Γουέρα, Κολομβιανός. Για να δούμε. Τι Δευτέρα κι αυτή. Την αγκαλιά του φιδιού. Δάνια Ρανταβί, μετκα χενότε, ίαντε, που είπα παγκτάνια, πενάμα, πενέμπη καϊκή. Did you die, baby?